Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Εφαίρης, χαιρετίζουμε τη σημερινή μαζική και μαχητική σύσκεψη των συνδικάτων και φορέων. Ερχόμαστε εδώ σήμερα, μετά τη μαχητική συγκέντρωση στις 26 Φλεβάρι, μια μαζική εκδήλωση τιμώντας τη Μέρα της Γυναίκας, με μαζικές συγκεντρώσεις και συσκέψεις σωματείων για τη διάσωση του χώρου των παλιών ανθρακοριχείων στην περιοχή Καλογρέζας Αλσούπολης, μετά από τις παρεμβάσεις μας στους Δήμους για τα τεράστια κτηριακά προβλήματα των σχολείων, τις ελλείψεις αιθουσών, τα ελλειπή μέτρα υγειονομικής προστασίας, για την υποχρωματοδότηση των σχολικών επιτροπών και την πρόσφατη μαζική παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας με τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, τους συναδέλφους μας που βιώνουν πιο έντονα την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, τις αυξήσεις στην ενέργεια, την ανασφάλεια για τη δουλειά τους κάθε χρόνο, τα έξοδα μετακίνησης, τα τεράστια ενίκια. Η απεργία λοιπόν που έχουμε μπροστά μας στις 6 του Απρίλη αποτελεί την κλιμάκωση όλης αυτής της προσπάθειας να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε ανάγκη σήμερα εμείς οι εκπαιδευτικοί. Ήδη όλες αυτές τις μέρες της περιοδίας που κάνουμε στα σχολεία τονίζουμε τη σημασία της, παίρνουμε μέτρα για την προπαγάνδησή της. Ετοιμάζουμε πανό, συζητάμε στα διοικητικά συμβούλια πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν όλο και περισσότερο, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να μπουν στη μάχη για την επιτυχία της. Καταστρώνουμε σχέδιο ώστε να μην μείνει σχολείο χωρίς να ενημερωθεί συνάδελφος. Στις περιοδίες αναδεικνύουμε ότι η αγανάκτηση, η οργή και η κούραση και η αβεβαιότητα για το αύριο για μας και τα παιδιά μας που έχει συσσωρευτεί σε όλους μας πρέπει να μετατραπούν σε ένα δυνατό φτάνει πια να γίνουν δυνατή φωνή διεκδίκησης. Υπενθυμίσουμε ειδικά στους νεότερους συναδέλφους μας ότι με τους αγώνες και τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις επιβάλαμε τα προηγούμενα χρόνια μικρές και μεγάλες κατακτήσεις. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με τις κινητοποιήσεις, με το συλλογικό μας αγώνα. Το κερδίσαμε επειδή δεν προσαρμόσαμε τις ανάγκες μας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, στις υποτιθέμενες δυνατότητες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που κάθε φορά στοχεύουν στη μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση και στη χειροτέρευση των όρων ζωής μας. Σε αυτή την πορεία συνεχίζουμε. Τώρα είναι η ώρα μέσα από τον καθημερινό αγώνα για το δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή να πούμε και ένα μεγάλο όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Καμία συμμετοχή της χώρας μας. Να απεμπλακεί τώρα. Να απαιτήσουμε να κλείσουν οι βάσεις, να δοθούν λεφτά για την παιδεία και όχι για τα ανατοϊκά σφαγεία. Ένα μεγάλο όχι, όπως το φωνάξαμε και μέσα από τις σχολικές μας τάξεις, όπου μιλήσαμε από την πρώτη μέρα και συνεχίσουμε να μιλάμε με τους μαθητές μας. Σκαρώσαμε αλλά και απαγγείλαμε ποίηματα. Ζωγραφίσαμε, φτιάξαμε πανό και στολίσαμε τα σχολεία μας στέλνοντας αντιπολεμικά μηνύματα σε κάθε γειτονιά, έτσι όπως τα παιδιά ξέρουν να μιλούν για την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι φωνές μας ενάντια στον πόλεμο, να απαιτήσουμε να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Διακινούμε από αύριο κιόλας σε κάθε σχολείο κείμενο υπογραφών και καλούμε κάθε εκπαιδευτικό να καταδικάσει τον υπεριαλιστικό πόλεμο και να απορρίψει τα διλήμματα με ποιανού το μέρος θα ταχθεί. Να βάλει την υπογραφή του και να συμβάλλει να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Στις 6 του Απρίλη συμμετέχουμε όλοι στην απεργία. Αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει αν εμείς οι ίδιοι δεν το αποφασίσουμε. Έχουμε πλέον χορτάσει από υποσχέσεις κάθε είδους σωτήρα. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για την επιτυχία της απεργίας απέναντι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβάλλουν σιωπή μπροστά στις έκτακτες και ειδικές συνθήκες του πολέμου. Δεν περιμένουμε να απορθούν αποφάσεις στα σωματεία που η πλειοψηφία συμφωνεί με το πλαίσιο τιμάτων της απεργίας. Συστήνουμε ομάδες εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο, σε κάθε δήμο που θα σηκώσουν το βάρος της προετοιμασίας δίπλα στα διοικητικά συμβούλια, που θα οργανώσουν τις παρεμβάσεις σε κάθε σύλλογο διδασκόντων, που θα διακινήσουν το απεργιακό υλικό, που θα κολλήσουν τις αφίσες μας, θα γράψουν στις πικέτες τα αιτήματά μας, θα συγκεντρώσουν τις υπογραφές ενάντια στον πόλεμο. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, διεκδικούμε ανθρώπινους μισθούς που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Δεν θα πετσοκόψουμε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, την ίδια την ποιότητα της ζωής μας, στο όνομα του δίθεν ρεαλισμού που οδηγεί τη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου από το κακό στο χειρότερο. Οργανώνουμε τον αγώνα μας, σχολείο το σχολείο, δάσκαλο το δάσκαλο, με πείσμα και επιμονή. Στις 6 του Απρίλη είναι η ώρα εκπαιδευτική μαζί με όλους τους εργαζόμενους να δείξουμε τη δύναμή μας. Εκεί βρίσκεται η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική. Τα κεφάλια μέσα λένε αυτοί, τα κεφάλια έξω και ψηλά λέμε εμείς. Καλή δύναμη.